ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Ελλάς. Εδώ η διεθνής μας, το γήπεδο δεν γέμισε, περίπου 2.500 κόσμος. Για το 4-0 του Ισραήλ. Μπορεί να βάλει και πολλούς τρόπους ο Χάουελ την μπάλα στο καλάθι. Και αυτός πρωτάθλης Ισραήλ. Βασιλόπουλος. Μαυροειδής, ωραίο γύρισμα. Πολύ έξυπνη πάσα και ακόμη ωραιότερο. Νέο φάουλ. Ο Μέκελ το έκανε τώρα πάνω στον καλάθι. Στο πολύ παιδί, δυνατή άμυνα από το Ισραήλ. Θα περάσει ο Ταμίρ Μπλατ. Μπλατ που η δημιουργία είναι ένα από τα καλά του, αλλά όχι το καλύτερό του. Πρώτα το σκοράρισμα και όχι πολύ καλός αμυντικός. Μαργαρίτης που είναι νέο πρόσωπο στην ελληνική πεντάδα. Έκλεψε την μπάλα Αθηναίου. Πάσα ολόκληρου γηπέδου για το Μαυροειδή. Το καλάθι. Και η πρώτη σοπαλία στο μάτς. Χάουελ Τζούνιορ αστοχή από κοντά. Ριμπάουν από το Μαυροειδή, από το κεντρικό διάδρομο. Καλάθι θέλει να ευνηδιάσει. Αλλάζει χέρι στον αέρα. Νικ The Quick Καλάθι αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Αξία να βλέπαμε. Να εδώ την μπάσα ολόκληρου γηπέδου για το lay-up του Μαυροειδή. Ακολούθησε και ο ευνηδιασμό τη εθνική μα με τον Καλάθι από τον κεντρικό διάδρομο να τελειώνει με αυτόν τον τρόπο τη φάση. Καλάθι. Αθηναίου, Βασιλόπουλος προσποιήθηκε, πάσα για το Μαργαρίτη, από την baseline αυτός, για το 8-4. Τελειώνει 8-6, για να σκοράρει και πάλι ο Καλάθης για την εθνική μας ομάδα. Σάκοτα δίστασε, Γκίκας ένα πλάγιο πικερόλ με τον Σάκοτα, Γκίκας στη λήξη του χρόνου, διορθώνει ο Μαργαρίτης, παίρνει φάουλ δύο βολές. Και επειδή είναι εξαιρετικό σουτέρο του Σασάκοτα, η ελληνική ομάδα χρειάζεται το σουτ του Σάκοτα σήμερα. Δύο στις δύο. Γκίκας. Δίνει σκρίνο ο Σάκοτα. Το pop-out, το σουτ για τρεις, ναι. Οδηγίες προς τους διεθνείς. Η ομάδα που... Σάκοτα. Γιαννόπουλος και τώρα Λαρετζάκης. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Λαρετζάκης πάει σε μια προσωπική ενέργεια και θα δικαιωθεί. Βρήκε ισορροπία στη σύγκρουση με τον Χάουελ. Βγαίνει ο Σάκοτα, παίρνει την μπάλα. Βουγιούκας χαμηλά. Προσποιείται, θα τριπλάρει τώρα. Ωραία πάσα για τον Λαρετζάκη. Πολύ όμορφη συνεργασία. Όλη τη δουλειά την έκανε ο Βουγιούκας. Και το δείξει φάση, αλλά το πέταξε το διαιτή την μπάλα. Τζέι Κοέν, Γκάλ Μέκελ. Πήγε να κάνει εδώ κάτι εξεζητημένο. Έκανε λάθος. Γιαννόπουλος τον τιμωρεί με ευνηδιασμό. 22-22. Η σκληροτράχυλη άμυνα του Ισραήλ αποδίδει όταν έχουμε σετ παιχνίδι στις επιστροφές μέχρι στιγμής. Ο Μένκο πέρασε στο παιχνίδι, ενώ έχει περάσει ένα πνευματικό σεντεφόρ ο Μπεν Άβι Άλμπερτ Άλτιν. Αθηναίου, αμέσως με το που έπιασε την μπάλα, αμέσως με την επαναφορά. Σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Στην επαναφορά, Αθηναίου. Πίσω από το σκριν του Βουγιούκα. Αθηναίου σε νέο σουτ τριών πόντων. Και αυτό μέσα, Γιάννης Αθηναίου. Με τις άμεσες αυτές εκτελέσεις, με χέρι αλφάδι και με δύο συνεχόμενα τρίποντα δικά του, ξαναβάζει μπροστά την εθνική μας ομάδα. 20 από τους διεθνείς μας.
Αλτίτ για τον Μπλατ, τον κυνηγάει ο Καλάθης. Λάθος πάσα του Μπλατ, κλέβει ο Αθηναίου. Αμέσως στον ευθυνδιασμό, ο Καλάθης πολύ γρήγορος μέχρι το lay-up. Από την πολύ όμορφη πάσα του Γιάννη Αθηναίου. Να συνεχιστεί το παιχνίδι, είπαν οι διαιτητές. Καλάθης βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα. Goal foul. Νικ Καλάθης, πολύ γρήγορος για μια ακόμη φορά. Τρέχει όλο το γήπεδο. Περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Του έδωσε και το διάδρομο με τη σωστή το 76 δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο. Ο Καλάθης πράγματι με το έμεσο τρίποντο δίνει το μεγαλύτερο προβάδισμα στην Ελλάδα. Δύο λεπτά. Ακριβώς αυτό, αυτό. Μπλατ. Ζάλμαντσον. Φοβερό στοπ από τον Θανάση. The Elevator. Άντε το κούμπο. Κοιτάξτε το ασαντσέρ πώς σηκώνεται και σταματάει στα ίσα τον Ζάλμανσον στην πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα που ξεσηκώνει. Ορίστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όχι σήμερα του λέει, όχι σε αυτό το καλάθι, όχι στο σπίτι μου. Και κοιτάξτε την αντίδραση του Θανάση Αντετοκούμπο μετά το εντυπωσιακό στοπ. Μέρχιμολ. Μπλατ. 2-1 στη λήξη του χρόνου. Στόπ από τον Βασιλόπουλο. Αντετοκούμπο μαζεύει την μπάλα μακριά. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Θα πάρει το φάουλ. Πάση ευνηδιασμού. Στη λήξη του χρόνου παίρνει τα βήματα του Μπλατ ο Βασιλόπουλος και τον σταματάει καθαρά. Και στη συνέχεια ο Αντετοκούμπο. Καθώς. Μέσα η δεύτερη. Έπαιξε λιγότερο ο Σαλούστρος. Για παράδειγμα, μπήκε για μερικά δευτερόλεπτα. Και σχεδόν όλοι έχουν σκοράρει. Προσπάθησε να τους βάλει όλους στο rotation. Αυτό πολλές φορές δεν βοηθάει στον καλό ρυθμό. Θα σφίξει το rotation στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βοηθάει στην καλύτερη χημεία. Και μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού ήρθαν τις τελευταίες 48 ώρες μέχρι να βρουν τα προβλήματά τους. Δύο προπονητές. Θα πάει σε μια. Ή κάποιος άλλος στη φάση. Θα πάει σε ένα rotation των 7-8 πόντων από εδώ και πέρα ο Θανάσης Κουρτόπουλος. Των 7-8 παικτών. Ναι, των 7-8 παικτών. Και θα δούμε. Πολύ περισσότερα και πρόσφερε ακόμη πιο πολλά. 39-32. Ο Χάουελ χάνει την μπάλα. Ο Βασιλόπουλος μαζεύει. Πάσα ευνηδιασμού για τον Αθηναίο. Αυτός για τον Γιαννόπουλο. Ξανά Αθηναίου. Τώρα στον Βασιλόπουλο που ποστάρει. Βασιλόπουλος θα γυρίσει. Θα εκτελέσει για δύο. Νομίζω ότι πλέον είναι σαφώς. Εδώ βγαίνει από μπροστά. Κλέβει την μπάλα. Και θα τελειώσει με ταμπλό τη φάση. 6 συνεχόμενοι πόντοι. Από αυτό το πρότυπο για όλα τα νέα παιδιά. Μετά το ρεσιτάλ και το σερί του Βασιλόπουλου για την εθνική ομάδα. Βουγιούκας σε μισμάτς. Στη γωνία είναι ο Γιαννόπουλος. Πιάνει την μπάλα. Ο Πλίζη εκτελεί και είναι εύστοχος. Χάρης Γιαννόπουλος. Καλάθης με τον Μέκελ μπροστά του. Ανεβαίνει ο Μαργαρίτης να του δώσει το screen. Μαυροειδής. Νέο pick and roll με τον Καλάθη. Καλάθης πάσα στη γωνία. Γιαννόπουλος με το που πιάνει την μπάλα. Ο Πλίζη εκτελεί. Εύστοχη. Και ξαναδίνει ένα καλό προβάδισμα στην εθνική ομάδα. Είναι προβάδισμα 9 πόντων τώρα. 51-42. Χάρης Γιαννόπουλος με δύο τρίποντα σε αυτή την περίοδο. 2-2. Μπλατ. Δεν περνάει η πάσα του. Καλή άμυνα από τον Μαργαρίτη. Γιαννόπουλος στον ευθυδιασμό μέχρι το lay-up. 53-42. 5 συνεχόμενοι πόντια το Χάρη Γιαννόπουλο για να βάλει την διαφορά πάνω από τους 10. Ξανά. Ο παίκτης του Ρεθύμνου. Γκάλμανσον, βήματα, αλλαγή κατοχής. Βήματα ήτανε. Το Ζάι το έδωσε με καθυστέρηση. Αυτό τι ήταν το σπρόξιμο. 26 για το τρίτο δεκάλεπτο. Καλάθης. Καλάθης, φοβερή πάσα. Μαργαρίτης αστοχή από κοντά, αλλά έρχεται το ασαντσέρ. Θανάσης Αντετοκούμπο. Ο Ζούχμαν, ο Γιώακιμ Ζούχμαν, κοιτάξτε εδώ. Αλλού κοιτάζει, αλλού πασάρει, αστοχή. Εξ επαφής ο Βαγγέλης Μαργαρίτης, αλλά έρχεται ο Θανάσης Αντετοκούμπο για ένα καλό της διάστημα. Να έχει δηλαδή και διάρκεια το καλό με τους συνεχόμενους πόντους του Παναγιώτη Βασιλόπουλου για να πάρει στη συνέχεια τη σκυτάλη ο Χάρης Γιαννόπουλος και τα υπόλοιπα. Πρώτο μάτς ήταν η κυρίαρχη στο παιχνίδι και με 10 τον Κοέν. Ο Κοέν ο μόνος που προσπαθεί αυτή τη στιγμή έχει 12 πόντους. Νομίζω ότι χωρίς δύο Αμερικανούς δυνατότητες. Είναι ένα κλικ πιο πάνω.
και δεν μιλάω για την απουσία του Μπουρούση που είναι πολύ μεγάλη, αλλά με την παρουσία του Καλάθη άλλαξε επίπεδο όσον αφορά την οργάνωση και τη δημιουργία. 59-49. Αντετοκούμπο! Φοβερή φάση! Καλάθη υψώνει, Αντετοκούμπο καρφώνει. Κοιτάξτε, Nick the Quick. Θανάσης the elevator, Αντετοκούμπο. Επειδή το μπάσκετ είναι και θεάμα. Ξανά! Κλείνει τα φώτα, κατεβάζει τους διακόπτες, το ασανσέρ. Το κοινό στα δύο ωράκια, κοιτάξτε, πηγαίνει σε βοήθεια του Μαργαρίτη. Πού πάτε? Μαργαρίτης στο πλάι για τον Γιαννόπουλο που εκτελεί για τρεις, ναι! Τρία. Άρης Γιαννόπουλος. Πάρει μπρος και αυτός. 3 στα 3 τρίποντα έχει ο Χαριζιανόπουλος, 5 στα 6 εντός παιδιάς. Και βλέπουμε και ωραίο μπάσκετ τώρα. Μέκελ τον σταματάει ο Μαργαρίτης. Η διαφορά έχει πάει στους 13 πόντους. Η ελληνική ομάδα σιγά σιγά την αυξάνει, αλλά... Αθηναίου σε επικαιρόν με τον Μαργαρίτη. Αθηναίου ωραία για τον Μαργαρίτη. Ξανά Αντετοκούμπο. Ναι, με τα δύο χέρια τώρα. Φοβερή φάση. Αθηναίου Μαργαρίτης είδε τον Θανάση να καταφθάνει από την baseline του, πέρασε την μπάλα για ένα φοβερό κάρθωμα. Αντετοκούμπο και πάλι ψηλά, λιώνει την προσπάθεια του Χάουελ. Μαργαρίτη συνεχίζει την καλή άμυνα πάνω στον Κοέν. Μέκελ με το ένα χέρι αστοχή. Μακρινό rebound για τους Ισραηλινούς που θα έχουν μια ευκαιρία ακόμη, αν και αυτές οι φάσεις που προηγήθηκαν 51, 7,5 λεπτά για το φινάλε. Τώρα η Εθνική προσφέρει και θέαμα. Η διαφορά είναι για πρώτη φορά στους 15 εδώ, πόντους. Με τα δύο χέρια. Αθηναίου, Μαργαρίτης από κοντά, θα πετύχει το καλάθι. 68-51. Κοντά με την Εστονία. Καλάθης περνάει όλη την άμυνα, αλλάζει χέρι, σκοράρει. Απαντάει αμέσως. Νικ Καλάθης. Και στη θέση του Μέκελ, ο Τίμορ. Καλάθης. Υψώνει και πάλι για τον Αντετοκούμπο. Άλλο ένα αλεούπ κάρφωμα. Φοβερές φάσεις από τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκονται με κλειστά μάτια. Εδώ μετράει η ομοιογένεια, η χημεία που έχουν οι δύο συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Σήμερα συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα. Από ένα ακόμη replay, από μία ακόμη κάμερα. 4 λεπτά ακόμη. Για τελευταία προσπάθεια από το Ισραήλ να μειώσει τη διαφορά. Καλή άμυνα του Μαυροϊδή. Μακριά μαζεύει την μπάλα ο Κίκας, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, αφήνει για το Σάκοτα που πηγαίνει μέχρι το lay-up. Φοβερή ενέργεια του Νίκου Κίκα. Κίκας, Βασιλόπουλος, Σάκοτα, Μαυροϊδής, γυρίζει με ταμπλό το καλάθι. Δοκιμάσει από την περιφέρεια, είναι άστοχος. Rebound από το Σαλούστρο. Βασιλόπουλος για τον Καλάθη. Καλάθη στην αδύνατη πλευρά. Σάκοτα. Θα δοκιμάσει για τρεις, ναι. Δεύτερο τρίποντο του Σαντζάκοντα στο μάτς. Μείνουν κάποια δευτερόλεπτα για το Ισραήλ, γιατί μετά έχουμε βολές. Έχουν 4 ομαδικά, εμείς έχουμε 2. Καλάθης πίσω από την πλάτη, η πάσα του στο Σάκοτα. Νέος του τριών πόντων και αυτό μέσα. Του Σαντζάκοντα μετά την έξοχη πάσα του Νίκ Καλάθη. Όχι απλώς προβιβάστηκε η ελληνική ομάδα σε αυτά τα δύο μάτς, αλλά πήρε και άριστα. Και τώρα ο Καλάθης θα πάει στον πάγκο για να πάρει όλο το χειροκρότημα στη θέση του Ογκίκας. Στο δεύτερο ημίχρονο, Ντόσον χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, ξαναμαζεύει ο ίδιος, γυρίζει, αστοχή, τέλος αγώνα. Μια μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα με 82-61, με πολλούς διακριθέντες, με ωραίο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, με υψηλό σκορ και πλούσιο θέαμα. Αλλά εκείνος που έκανε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, πράγματα που ενδεχομένως δεν αποτυπώνονται στο φύλλο της στατιστικής, ήταν ο Νικ Καλάθης. Και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο, τους πελαργούς, τις κερκίδες, οι διεθνείς ανταποδίδουν 2-2 για την Ελλάδα σε αυτό το ξεκίνημα της προκριματικής φάσης
για το παγκόσμιο κύπελο του 2019.